Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον uh, κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Είναι οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ελησπέρα. Με αυ... Πολύ χρήσιμο είστε αυτέ τι μέρε. Δεν βαριέστε. Mm. Με την καινούργια ρύθμιση, τώρα. ειδικά τώρα με τι 120 δόσει. Να μα διαφωτίσετε. Είναι πλατφόρμα, δεν είναι. Για πείτε μα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, με τι 120 δόσει και με του εμπόρου, πώ πάει αυτή η διαδικασία. Ε, κοιτάξτε, δόθηκε η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα και όχι στου εμπόρου, μάλλον αυτού που δεν έχουν νομικά πρόσωπα, να το πούμε πιο σωστά, α, για τι ε, λεγόμενε 120 δόσει και στα ασφαλιστικά ταμεία και στα α, χρέη προ την εφορία. Είναι μια κίνηση προ σωστή κατεύθυνση με την έννοια ότι από την ώρα που δεν υπήρξε εισάχθεια, δηλαδή η απαλλαγή τη κοινωνία και του κόσμου από την υπερχρέωση. θυμηθήκαμε την κομμάτη... και μια λέξη. Μα θυμίζετε και μια που να ακούγαμε πάρα πολύ στι προηγουμένε εκλογέ. Ακριβώ. Λοιπόν, τουλάχιστον δόθηκε η δυνατότητα να αποπληρωθεί όποιο μπορεί, όποιο αντέχει ακόμα, όποιο δεν έχει τελειώσει σε 120 δόσει. Αυτή είναι η υπόθεση. Πόσε ειτήσει έχουν γίνει τώρα, κύριε Τζαγκάρη, έχουμε κάποια Α, εικόνα. Υποτίθεται όχι, δεν έχω συγκεντρωτικά στοιχεία εγώ. Αυτά ε. είναι θέματα του Υπουργείου. Ε. Νομίζω ότι είναι. Ε, το πρωί και εγώ κοιτούσα από μέσα α, διάφορα site κλπ. ότι ε, άκουσα και την υπερβολή ότι γίνεται μια αίτηση κάθε 10 λεπτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Μάλιστα. είναι γύρω στου 10.000 άνθρωποι mm. οι οποίοι ήδη έχουν ε, ε, μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι μια διαδικασία χωρί όρου και προποθέσει. Εν πάση περιπτώσει, έχει τι λιγότερε προποθέσει, γιατί δεν έχει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ε, κριτήρια. Έχει κάποια εισοδηματικά σε ό,τι αφορά το ύψο τη δόση και του ε, ε, λογαριασμού που απαγορεύεται να κατασχεθεί. Αλλά, σίγουρα, είναι μια πιο ευέλικτη διαδικασία από όλες, όσες ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το... Να πάμε και στι ε, οφειλέ ε, που υπάρχουν τις, για τι τράπεζε, για του δανειολήπτες, Οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτε. Ναι, εκεί το θέμα είναι Συμπίστηκε μεγάλο. Συμπίστηκε και ο νόμο τώρα πρόσφατα. Κάποια ρύθμιση βοήθησε. Ε, βοηθεί, πείτε μας λίγο με τα άρθρα αυτά, ε, υπήρξε κάποιος μια διευκόλυνση για όλους αυτούς ε, τους δανειολήπτες. Για ποιο νόμο λέτε, για τον εξοδικαστικό φαντάζομαι. Ναι, 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 για τον εξοδικαστικό ναι. και κάποιες έτσι βελτιωτικές για τον γίνονται νόμο Κατσέλη. Διαρκώς, ναι, γίνονται διαρκώς διάφορες ε, τροποποιήσεις με το θέμα του εξοδικαστικού. Δεν το έχουμε δει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ξέρετε, ναι. υπάρχει ένα... Ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Είναι αυτή η υποαξία που έχει καταγραφεί στα προσιακά στοιχεία, η οποία ενώ προσφέρεται εύκολα με τις διαδικασίες που έχουν νομοθετηθεί στα φαντς και στους διάφορους εσεί εσείς δημοσιογράφοι, τα λέτε κάθε υπερβολή, κοράκια, πολλοί συναδελφοί σας, εγώ δεν το λέω, δεν το χρησιμοποιώ τον όρο αυτό επιστημονικά. Πάλι μας θυμίζετε αλλά... του 14-15, αφού ναι, ναι. τα κοράκια, τα ενώ, τα κάποιοι, παίρνουν τα δάνεια αυτά συνολικά σε ε, μία τιμή που θεωρείται ότι αυτή είναι η εμπορική αξία, είναι το 10, είναι το 15, είναι το 20%, δεν γίνεται αυτή η διαπραγματεύση, δηλαδή με όρους πραγματικής εμπορικής αξίας και δυνατότητα, αν θέλετε, με ιδιώτες ή με επιχειρήσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπουν σε αυτή τη ε, συζήτηση. Νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη φαντασία το σύστημα. Mm. Και ας Τι ότι θα μπορούσε το... να γίνει δηλαδή? Θα, θα, επιπλέον... ε, ε, εγώ θα μιλήσω με παραδείγματα και όχι mm. με δικέ μου θεωρίε. Ε, και παραδείγματα που έχουν δει το φω τη Επομένως επομένω δεν αναφερόμαστε, αν θέλετε, σε μια ονοματολογία που θα μπορούσε κάποιο να μα απαγορεύσει. Mm. Θυμάστε την υπόθεση με τα, τα σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου, ο οποίο πτώχευσε. Ε, γνωστό της πάση το θέμα αυτό. Ε, η, η αξία τη πτώχευση αυτή ήταν γύρω στα 750 εκατομμύρια δραχμές με πίεση των τραπεζών, τη κυβερνήσεω κλπ. τότε, βρέθηκε τον deal με τον επόμενο που ήταν ο Όμιλο Σκλαβενίτη στα 250 εκατομμύρια. Προφανώ, δεν βγήκε κανεί να πει ότι χαρίσαμε 500 εκατομμύρια στον κύριο Σκλαβενίτη. Έτσι δεν είναι. Το deal έγινε στα 250 γιατί αυτή ήταν η τελική αξία εκείνη την ημέρα αυτή τη επιχειρήσεω. Επομένω, θα έπρεπε με ένα τέτοιο πνεύμα και οι τράπεζε. Να σκύψουν πάνω στου πελάτε του. Να δουν καταρχήν την πραγματική αξία σήμερα, να δουν τα πραγματικά εισοδήματα. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν όλα τα στοιχεία και στην ΑΔΕ. Να AAD. κάνουν μια επικαιροποίηση των δεδομένων δηλαδή του. και τη πραγματικότητα τη προφερωμένου... αγορά, Ξέρετε. Διότι το να είμαι αιωνίω σε μια αξία την οποία, εν πάση περιπτώσει, ε, ενδεχομένω οφείλω. Okay. Αλλά σήμερα δεν την έχω, δεν υπάρχει αυτή η αξία. Δεν θα μπορούσε κανεί, ούτε πρόκειται να βρεθεί φυσικά. Κάποιο να την καταβάλει αυτή την αξία, Γιάννη. Μα πείτε λίγο το πρόφιλ του Δανειολήπτη. Ναι, δηλαδή, και... ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρωστούν. Α, είναι όλοι οι Κούστε, Έλληνες. έχουν καταστραφεί όλοι οι Έλληνε. λέτε όλοι. Θα σα πω, θα σα πω. Υπάρχουν Έλληνε οι οποίοι ε, έχουν αυτοκτονήσει και έχουμε και την υπόθεση των αυτοκτονιών την περασμένη δεκαετία. Ακόμη και σήμερα. Ε, υπάρχουν Έλληνε που έχουν πτωχεύσει. Υπάρχουν Έλληνε, ε, το πιο πλούσιο, ο οποίο θέλετε να πάρετε, ο οποίο έχει απλά χάσει σοβαρά κομμάτια τη περιουσία του. Δεν υπάρχει ούτε φτωχό ούτε πλούσιο ο οποίο να μην έχει χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα. Εντάξει, αυτό Υπάρχουν είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τράπεζα, έτσι, υπάρχουν τραπεζίτε, ιδιώτε μεγάλοι, είχαν τράπεζα σε ποσοστά 50% και 60%. όμιλοι τεράστιοι, την έχασαν την τράπεζα αυτή. Δεν υπάρχει κερδισμένο. Άλλο δεν έχει πτωχεύσει, άλλο δεν πεινάει. Ναι. Άλλο ότι έχει κερδίσει υπεραξίε όλη αυτή τη δεκαετή περίοδο την, ναι. την μνημονιακή. Λοιπόν, να δούμε όμω το πιο σύνηθε προφίλ. Το σύνηθε προφίλ του μέσου ανθρώπου ποιο είναι. Είναι ένα άνθρωπο που είναι 50 χρονών, που είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει ε, επάγγελμα. Δεν είπα αδύνατον, είπα είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα μετά τα 50. Σε μια αγορά μάλιστα που είναι σε ύφεση. Τα 50 είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο τελικά. Εγώ πάνε. το λέω δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, ο, έχει ήδη ανοιχτέ υποχρεώσει, διότι προφανώ το προφίλ αυτό ε, υπονοεί μια οικογένεια, υπονοεί κάποια παιδιά, υπονοεί μια κατάσταση, ένα σπίτι το οποίο ενδεχομένω το έχει ε, και με ένα κομμάτι δανείου. Μιλάμε δηλαδή για στεγαστικά δάνεια ω επιτοπλίστρια. Καταρχήν για στεγαστικά. για στεγαστικά. Σίγουρα εκεί υπάρχουν και καταναλωτικά, γιατί δεν μπορεί να μην είχαν τον καλό καιρό που παρακαλάγαν οι τράπεζε. Πλαί... Και καλώ το κάνανε στα πλαίσια τη πιστοτική επέκταση και τη ε, ελεύθερη αγορά που είχαμε στο ευρώ. Και όλοι έλεγαν θα μπούμε στο ευρώ να δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια, θα περνάμε καλύτερα, γιατί αυτό ήταν και το στόρι. Ε, Τη εποχή, ε, δηλαδή με μην Τα μ, καταναλωτικά μη μαλώνουμε... και για τι διακοπέ. Μην μαλώνουμε και την Μεταξύ κοινωνία. Και άλλοι, ναι. βεβαίως και Βεβαίω. Και έτσι δουλεύει και ο καπιταλισμό. Και δάνεια σπουδών. Προχτέ ένα Αμερικάνο μεγάλο έκανε δώρο στο πανεπιστήμιο που πήγαινε περί τα 200 εκατομμύρια δολάρια να αποπληρώσει δάνεια φοιτητών που έρχονται από πίσω. Mm -hmm. Δεν είμαι πρόχειρο για να σα αναφέρω το όνομα του πανεπιστημίου. Mm -hmm. Προ όλου του φοιτητέ οι οποίοι εκεί δανείζονται για να σπουδάσουν, ξέρετε, γιατί είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, ο καπιταλισμός στο δάνεια βασίζεται και καλώ είχε γίνει αυτό που έγινε. Ναι, εντάξει. <laughs> το <δεν laughs> είναι δηλαδή το άδικο. θέμα είναι, κοιτάξτε, εδώ έχουν καταγραφεί υποαξίες, έχει χαθεί η δουλειά γιατί αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργία, έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις λόγω της ύφεση και όλο αυτό το πράγμα έρχεται κανείς να το παντρέψει σε μια νέα μέρα και προσπαθεί να προβλέψει τι θα συμβεί την, την επόμενη. Αυτό που... Που καταλαβαίνω και από την περιγραφή που κάνετε, είναι ότι θα πρέπει οι τράπεζε να κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να μιλήσουν με τα νέα δεδομένα που Βεβαίως, έχει ένα άνθρωπο, ο οποίος πήρε πριν από κάποια χρόνια ένα δάνειο με, άλλ, με άλλου όρου εργασία, με άλλο μισθό. Και με, με άλλη αξία. Με άλλη αξία ή του το σπιτιού που έχει βάλει και υποθήκη. Και να προσπαθήσουν να βάλουν κάτω το Αν Να πάνε στη νέα μέρα μαζί, ακριβώ. Του νέου Αυτό βλέπετε ότι μπορεί. Ε, έχει πετύχει στι περισσότερε περιπτώσει. Αυτό, τα όλο, χρόνια... αυτό έχει συμβεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και οι τράπεζε έχουν πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να πετύχουν κάποιου στόχου. Μείωση των. Εντάξει, οι τράπεζε έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί μέχρι τώρα τέσσερι φορέ με την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Ακριβώ για το λόγο αυτό. Διότι είχαν δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα ήταν τα κόκκινα δάνεια και το άλλο ήταν οι ζημιέ που πάθαν από το κούρεμα των ομολόγων, από, το, από τη συμμετοχή του στην τότε κρατούσα κυβερνητική πολιτική, το PSI. Έναντι αυτή τη ζημιά υπήρξε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλλά τράπεζων. αυτό δεν έχει βοηθήσει λίγο η ανάγκη του να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Δεν του έχει βάλει έχουν σε βοηθήσει, μια διαδικασία. Έχουν κάνει αυξημένε προβλέψει. Ναι, οι τράπεζε δεν σε είναι μια διαδικασία τόσο χαλιά. Αλλά εννοώ με το δανειολήπτη. Δηλαδή υπάρχουν mm. περιπτώσει που ο δανειολήπτη έχει βρει άκρη με την τράπεζα Βεβαίως λόγω του συγκεκριμένου κινήτρου με την τράπεζα. Ασφαλέστατα υπάρχουν ναι. αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν σε βοήθεια ειδικών. Έχουν κάποια όπλα στα χέρια του. Γιατί προσέξτε, προσερχόμενοι στην τράπεζα, κατά ψέματα, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι στη διαπραγμάτευση και στι δυνατότητε. Έχει yeah, να κάνει. Yeah. Εννοώ ότι α, δεν έχουν όλοι την ίδια τεχνική γνώση ή την ίδια mm -hmm. ε, οικονομική επιφάνεια ή τα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Uh, γιατί αλλιώ πατάει κάποιο που έχει χρήματα για να κάτσει. Για να κάτσει η τράπεζα μαζί του. Ακριβώ. Δηλαδή. Για, να, για, να, yeah. για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα, πρέπει ή να μην έχει τίποτα, οπότε την απειλεί απόλυτα, Θεό δεν έχει να σου πάρει και κάτι, ή έχει πάρα πολλά. Οπότε εκεί μπορεί να διευκολύνει στο να υπάρξει ένα δρόμο, αφού δοθούν οι εγγυήσει ότι δεν έχει σκοπό να ρίξει κανέναν, να ξεγελάσει κάποιον. Α, να σου δοθεί μια δυνατότητα. Επαναφορά αυτή τη σχέση στα νέα, τα σημερινά δεδομένα. Άλαια. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ε, πιστεύετε ότι νομοθετικά τώρα, έτσι με, την, με βάση το νομοκατσέλι, το διάδοχο σχήμα, νομοθετικά υπάρχει δίχτυ προστασία για, για τον οφειλέτη, τον υπερχρεωμένο που κινδυνεύει το σπίτι του ή, εν πάση περιπτώσει, έχει διάφορου κινδύνου. Υπάρχει πλέον ένα δίκτυο προστασία. Θα μπορούσα να πω, αν απαντούσα πολιτικά, ωραία. Σήμερα δεν υπάρχει δίκτυο προστασία. Αλλά θα έπρεπε να συμπληρώσω, αν θα ήθελα να είμαι έντιμο σε αυτή τη συζήτηση, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν υποαξίε όλη αυτή τη δεκαετία έχουν ήδη ενταχθεί. Mm. Άρα, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει για το μέλλον. Καταλάβατε. Mm. Ο νόμος Κατσέλη, ο οποίο πρόσφατα παρατάθηκε. Ο λεγόμενο νόμος Κατσέλη, ναι, το, για να... διάδοχο το διάδοχο σχήμα. σχήμα, παρατάθηκε για άλλον ένα χρόνο. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Αυτοί όλοι οι οποίοι είχαν αυτό το πρόβλημα όλα αυτά τα 10 χρόνια δεν, δεν είχαν ήδη ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να παραταθεί. Πράγματι έχει υπάρξει μια διόρθωση, υποτίθεται μια αυστηροποίηση της διαδικασίας. Αλλά θεωρώ ότι αυτή την ώρα δεν μπορούν να παράγονται καινούργοι κόκκινοι δανειολήπτε για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν δίνουν πλέον δάνεια οι τράπεζε. Ναι. Επομένω, πραγματικά δεν έχει τόσο σημασία. Αυτό το οποίο θα ήμουν πιο κάθετο είναι ότι πράγματι θεωρώ ότι στην Ελλάδα του 2019, στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα, στην Ελλάδα του ευρώ, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό και απόλυτο καθεστώ προστασία τη πρώτη κατοικία του καθενό μα. Θεωρώ δηλαδή ότι τον οικογενειό, εφόσον ο δυτικό πολιτισμό και το επίπεδο της, της του κοινωνικού κράτου που όλοι επιδιώκουμε, όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, κομμουνιστέ, οι πάντε στην Ελλάδα, θεωρούν ότι μια οικογένεια πρέπει να είναι στεγασμένη, θα έπρεπε να υπάρχει μια απόλυτη προστασία στην πρώτη κατοικία του καθενό. Πάντω, ο όρο πρώτη κατοικία, εύκολο. προστασία τη πρώτη κατοικία, δεν, 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 βρίσκεται στο λεξιλόγιο των θεσμών. Mm. Δηλαδή, και τώρα με τι διαπραγματεύσει οι οποίε έκανε και η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν, η, ο όρο πρώτη κατοικία και προστασία τη πρώτη κατοικία mm. δεν υπάρχει. Yeah. Έχεις Έχει πάρει ένα δάνειο, δεν το τηρεί, γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο όρων. Να θυμίσω και στην Ισπανία πάλι είχαν ανάλογο θέμα, έτσι. Δηλαδή, ε, το θέμα τη πρώτη κατοικία και των σταγαστικών. Ναι, ε, ε, Υπάρχει θέμα γενικότερα στην Ευρώπη σε, και σε, και σε χώρε που είχαν μπει έτσι, σε καθεστώ μνημονίου. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο που περιγράψατε εσεί, κύριε Τσαγκάρη. είπαμε από πριν ότι όλα είναι θέμα διαπραγμάτευση στη ζωή αυτή. Mm. Αλλά και ο κώδικα αξιών και αρχών που έχει μια κοινωνία έχει να κάνει και με τα δικά τη χαρακτηριστικά. Ε, εκεί που συμβαίνει να μην υπάρχει η λογική αυτή που επισημαίνεται τη πρώτη κατοικία. Συμβαίνει να χάνει και η τράπεζα όμω. Συμβαίνει να μην ζητάει η τράπεζα να κεφαλαιοποιήσει από το λαό και το φορολογούμενο. Α, Κλείνει. Α, άρα εκεί Σας δεν ευνοήσει η τράπεζα. Εκεί ναι. λοιπόν που θα πούμε ότι κύριε, το σπίτι δεν είναι δικό σου, θα το χάσει και θα είσαι στον δρόμο mm. με τη χαρτοκούτα. Εκεί λοιπόν, όταν προέκυψε θέμα να πτωχεύσει μια τράπεζα, αφέθηκε η τράπεζα να πτωχεύσει και θυμίζω οι υπάλληλοι τη Lehman Brothers, αν θυμάστε τι χαρακτηριστικέ εκείνε εικόνε. Πώ έπαιρναν τα πράγματά του με τι κούρτε και έβγαιναν ναι. έξω από την τράπεζα, φεύγαν δηλαδή, για το κοινωνία. Δηλαδή, ήταν οι στιγμέ τότε τη πρώτη κρίση, τέλο πάντων. Φαίνεται κανεί να πρέπει τον ή να τον εφαρμόζει απόλυτα καπιταλιστικά ή να τον εφαρμόζει σοσιαλιστικά. Ε, έτσι, στη μια περίπτωση. Και αλλιώ, στην άλλη περίπτωση δεν γίνεται. Μάλιστα. Για παράδειγμα, σήμερα οι ελληνικέ τράπεζε έχουν τόσα πολύ σοβαρά προβλήματα με ανακεφαλαιοποίηση, με τα κόκκινα δάνεια κλπ. Δεν υποφέρουν, λοιπόν, οι υπάλληλοι των τραπεζών. Ενώ στα ΜΜΕ όταν είχαν πρόβλημα υπέφεραν οι υπάλληλοι των ΜΜΕ όλοι. Σα λέω παραδείγματα. Ναι. Γιατί υπάρχουν λίγο αδιέξοδε λογικέ. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και πρόβλημα υπάρχει για την ελληνική κοινωνία, εγώ είμαι ο πρώτο που το λέω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν πρόβλημα οι τράπεζε, αλλά έχουν πρόβλημα και τα νοικοκυριά, έχουν πρόβλημα και οι καταθέτε. Δεν προβλέπονται προ, να έρθουν Γερμανοί ούτε να καταθέσουν ούτε να δανειστούν από τι ελληνικέ τράπεζε. Άρα πρέπει οι τράπεζε να σκύψουν στον, στον Έλληνα δανειολήπτη και να δουν από κοντά χέρι με χέρι το πρόβλημά του. Και τι ανάγκε του, ασφαλώ. Κύριε Τσαγκάρη σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν Εγώ χάρηκα για την, Ευχαριστούμε. Ε,